να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Γιαννούχο. Είναι κάτοικος Σταυρού Φαρσάλων, εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι του. Κύριε Γιαννούχο, καλή δύναμη. Τι να πω, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, πού ακριβώς είστε και αν περιμένετε βοήθεια? Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι εδώ, στο Σταυρό Φαρσάλων. Mm-hmm. Είμαστε στο δεύτερο όροφο εμείς, στο μπαλκόνι του δεύτερου όροφου. Και σκεφτείτε ότι έξω από το σπίτι υπάρχει 2 μέτρα νερό. Και στον πρώτο όροφο γύρω στους 30 με 40 πόντους. Και περιμένουμε, έχουμε κάνει... Σας έχουν πει πως θα έρθουν, έχετε επικοινωνήσει και σας έχουν πει πως έρχονται να σας απεγκλωβίσουν? Ναι, έχω επικοινωνήσει ήδη με τις αρμόδιες αρχές εδώ πέρα του Δήμου Φαρσάλων. Mm-hmm. Απλά να κάνουμε πάλι μια έκκληση. Και αν μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε να έρθει η ΕΜΑΓ για να μας απεγκλωβίσει, γιατί δεν ξέρω το νερό πόσο θα ανέβει και πόσο γρήγορα βασικά θα ανέβει. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς που είστε, έτσι ώστε και από την συχνότητα του Open να ενημερωθούν και οι αρμόδιες αρχές αυτή την ώρα, να μας πείτε ακριβώς που είστε? Βρίσκομαι στο Σταυρό Φαρσάλων. Είναι ένα χωριό 10 χιλιόμετρα από τα Φάρσαλα. Δίπλα ακριβώς από τα Φάρσαλα. Mm-hmm. Είστε μόνος σας μέσα στο σπίτι? Είμαι μαζί με τους γονείς μου. Που ο πατέρας μου κιόλας έχει κάποια προβλήματα υγείας, διαβητικός κτλ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι άμεση ανάγκη να απεγκλωβιστείτε από εκεί, προκειμένου να αισθανθείτε ασφαλείς, γιατί καταλαβαίνουμε πως έχετε τρομάξει αυτή την ώρα με τις συνθήκες που επικρατούν στη γειτονιά, αλλά και στο ίδιο σας το σπίτι μας. Λέτε πως το νερό πραγματικά και στο ισόγειο έχει φτάσει σε μεγάλο ύψος. Έτσι ακριβώς. Το νερό ήρθε, να σας εξηγήσω, το πρωί, οι πρωινές ώρες. Ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο απλά από τις απογευματινές ώρες και έπειτα. Αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς. Και τώρα έχει φτάσει στα σχεδόν 2 μέτρα έξω από το σπίτι. Και έχει μπει, όπως σας είπα, και στον πρώτο όροφο γύρω στους 40 πόντους. Κύριε Γιαννούχο, ο πατέρας σας τα φάρμακά του τα έχει, υπάρχει επάρκεια αυτή την ώρα? Δεν έχει επάρκεια φαρμάκο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, να πούμε και πάλι πως βρίσκεστε στον Σταυρό Φαρσάλων. Είστε εγκλωβισμένος εκεί και απευθύνεται έκκληση προκειμένου να έρθουν από την ΕΜΑΚ, από την πυροσβεστική, προκειμένου να σας απεγκλωβίσουν από εκεί για να πάτε σε ένα ασφαλές σημείο. Σωστά, έτσι ακριβώς.